να ξεκινήσει. Δύο ομάδες, Εμπόριο Αρμάνι με Δάρλα Στεφανάτο, Τασιούλη Τσιαμάκη και τον Αγγέλη. Παίρνουμε και την πρώτη επίθεση. Τσιρώνης Τζαγκαράκης, Γρηγόρης Κουβέλης, Στάμος. Για να δούμε το πρώτο σου την εύκοχο και είναι αυτού τριών πόντων από τον Νίκο Τσιαμάκη. Προβάδισμα στην Εμπόριο Αρμάνι. Μπαρούχας Γρηγόρης Κουβέλης, Στάμος. Τζαγκαράκης και Τσιρώνης είναι η πεντάδα για τους Kings. Τα Σιούλης για τρεις και αυτός εύκοχος. Πολύ καλό ξεκίνημα, 6-0 για την Εμπόριο Αρμάνι. Επίθεση για τους Kings. Ο Αγγέλης δεν πρόλαβε την μπάλα εντός. Νέα επίθεση για τους Kings. Μια άστοχη φιλοξενούμενη. Αγγέλης φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου κάνοντας το 8-0. Πολύ καλό το ξεκίνημα για την Εμπόριο Αρμάνι, για την ΑΕΤ. Μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα Εμπόριο Αρμάνι. Τζαγκαράκης πάει προς τα μέσα, πρώτο καλάθι για τους Kings από τον Άγγελο Τζαγκαράκη. Σταμανάτος έχει και επιστρέψει, θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Αγγέλης πήγε προς τα μέσα, έχασε την μπάλα από το Στάμο. Τσιρώνης πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ εκεί. Χαμηλά το φάουλ. Έφυγε από τα χέρια των παιχτών των Kings και επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι. Δύο πόντους από τον Γιώργο Στεφανάτο, ευστοχή 12 μπροστά στην Εμπόριο Αρμάνι. Παρούχος θέλει να πάει προς τα μέσα. Τσαμάκης πήρε την μπάλα με το πόδι. Συνεχίζεται η επίθεση των Kings. Επίθεση 14 δευτερολεπτών. Τον αφορά με τον Τζαγκαράκη. Κατασκλίνεται, κάνει δύνατα. Κατεβάζει την μπάλα, πάσα πίσω από την πλάτη στον Στεφανάτο. Ξανά ο Τσιαμάκης μπερδεύτηκε λίγο. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Στάμο τελικά, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Yeah.
στην οργάνωση αυτή τη επίθεση των Kings, ο Γρηγόρης Κουβέλης. Κουβέλης για τρεις, δύσκολο σουτ και άστοχο. Το πήρε ο Ντάγκλας και ο Σκούλης κατέβασε την μπάλα. Ξανά για τρεις, η μπάλα πήγε και βγήκε εδώ. Το rebound όμως το πήρε ο Βάρλα. Ο Τέλης θέλει να πάει προς τα μέσα. Κόβεται και από τον Στάμο. Υπάρχει χρόνος 7 δευτερόλεπτα όμως για την επίθεση της Μπόριο Αρμάνι. Σταμάτης για τρεις είναι άστοχος. Rebound από τον Στάμο. Θα κατεβάσει την μπάλα. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Δίνει στον Τζαγκαράκη. Τζαγκαράκη σας το εκεί. Το ριμπάντο Τσιαμάκης και πάλι από το Στάμα. Στούλης για τρεις, το rebound καταλήγει στον Αγγέλη. Αστόχησε στην προσπάθεια, Τζαγκαράκη στο rebound. Αρμάνι κλέβει την μπάλα. Ο Τσιαμάκης πηγαίνει προς τα μέσα. Είναι άστοχος. Ο Κουβέλης κάνει φάουλ στον Αγγέλη. Πάω χαμηλά. Στα 6 μέτρα είναι άστοχος και πάλι επιθετικό rebound από τον Εγγέλη. 13-2 με το τρίποντο του Νίκου Τσιαμάκη, δεύτερο τρίποντο από τον Τσιαμάκη και πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο μάτς. Κλείσε στο χούν από κοντά. Πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, έχουμε και 15-2 και time out για τους Kings. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Η Εμπόρια Αρμάνι τρώει ήδη με 15-2, 4-6 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Επαναφορά για τους Kings, ο Τζαγκαράκης κατεβάζει την στην πάσα του το παλωμένο. Μια αλλαγή μπάλας. Ο Τίμις έκλεψε την μπάλα. Πασάρι για τον Αγγέλη, είναι κλεισμένος αστοχή. Ο Ζαμπακιώτης πήρε το rebound. Έχασε όμως την μπάλα από τον έλεγχο του. Νέα επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι. Θεματής άστοχος σε σουτ 3 πόντων. Θέλουν να τρέξουν. Βαρούχα στέκεται, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το παίρνει ο Τζαγκαράκης, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Στεφανάτο.
Λοιπόν, αυτό να έχει να σου πάρει. Που ήταν μέσα. Δικαίωμα για δύο βολές τον Άγγελο Τζαγκαρέτη. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 15-2. Άστοχος στην δεύτερη, 15-3. Στεφανάτος παίρνει την μπάλα κοντά, στέλνεται αστοχή όμως. Ο Μαρούχας θα κατεβάσει την μπάλα. Θέλει να πάει προς τα μέσα, κερδίζει, καλάθι και φαουλ. Με την βολή του Μπαρούχα και ο Μπόκας περνάει στο μάτς στη θέση του Τσιρόνι. Σκεφάκης κατεβάζει την μπάλα για την Βόρειο Αρμάνι. Η Kings έχουν ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Ξανά η διαφορά στους 11, 17-6 με το εύκολο σουτ, 2 πόντο το στο Μαγγέλη. Μπαρούχας κερδίζει φάουλ από τον Βάρλα, το φάουλ έγινε χαμηλά, όμως είναι πέμπτο ομαδικό και ο Μπαρούχας θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Πρώτη παραμένει το 17-6. Mm-hmm. 17-7. Αλλαγή για την Μπόρειο Αρμάνι. Ο Πατούλας περνάει στο μάτς στη θέση του Βάρλα. Στρογγυλή διαφορά στους 10 και επίθεση για την κύπελλο του Μπόρειο Αρμάνι. Παλαγύρισε αρκετά, ο Στεφανάτος έμεινε ξεμαρκάριστος, εκτέλεσε για τρεις, αστόχησε, Πατούλας έκανε φόλ στον Μπόκα και δύο βολές για τον Δημήτρη Μπόκα. Ο Βέλης περνάει στο μάτς στη θέση του Τζαγκαράκη. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή, παραμένει το 17-7. Μηδέν στις 2, μπήκε και νωρίτερα μέσα για να διεκδικήσει ρυπές. Η επίθεση είναι για την Εμπόριο Αρμάνι στο δίλεπτο για το πρώτο δεκάλεπτο. Και μάτι για 3, 27. Καλωμένος θέλει να απαντήσει, το κάνει, 20-10. Το Θανάτος που βγαίνει κοντά στο σύνομο. Καλωμένος χάνει από τον Πατούλα όμως εκεί.
της προσφυγής και δεν πήρε την προσπάθεια. Στεφανάτος παίρνει το σούτ τριαμπόδων, είναι εύκολος. 23-10, ξανά στις 13-10, το τελευταίο λεπτό, συγκεκριμένα 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Βάρουγας θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος, Μακούλας παίρνει το rebound. Μάγκες πάει προς τα μέσα, είναι εύστοχος. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 15-25-10, η τελευταία επίθεση είναι για τους Kings. Δεν υπάρχει διαφορά στα δύο χρονόμετρα. Δευτερόλεπτο, Μπαρούχας κλείστηκε, δίνει στον Κουβέλη, εκτελεί για τρεις, άστοχο το σουτ, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 25-10. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Στάμος Γρηγόρης, Κουβέλης Τζαγκαράκης, Μπόκας και Μπαρούχας, η πεντάδα για τους Kings. Κασκούλης, Πατούλας, Στεφανάτος, Τσιάμακη και Αγγέλης, η πεντάδα για την Εμπόρια Αρμάνη, η οποία προηγείται με 25-10. Προχώρησε προχή σε σουτ 2 πόντων. Μειώνει στους 13-25-12. Σε θανάτους πάει προς τα μέσα, από τα 5 μέτρα προς τα 27-12. Λέγαμε λοιπόν ότι παρατάσσονται με Γρηγόρη Κουβέλη, Τζαγκαράκη, Μπαρούκα, Μπόκα και Στάμο. Πατούλας Τσιαμάκης, Πατούλας εδώ βλέπει την μπάλα, Αγγέλης Τασκούλης και Στεφανάτος η πεντάδα για την Εμπόριο Αρμάνι. Εδώ ο Αγγέλης κέρδιζε φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Kings με τον Ζαμπάτζιο τη σύγχρονη του Στάμου. Κώστας δεν είναι εδώ, ναι. Ισχύει αυτό. Νομίζω να έχει καταπληκτικό. Όχι, όχι. Ας δεν το βλέπουμε πολιτικά. Τι έγινε. Τέσσερις μήνες είναι καταπληκτικό. Τι έγινε. Είναι από δισκαλυφιέ. Βλέπω παίκτες του Εμπόριο με φανέλα
είναι ο Κίνγκς, καλωμένος σίγουρα, ποιον άλλον, καλωμένα. Καλωμένος κουβέλης, οι κουβέλιδες μάλλον, και οι δύο. Βεβαίως, κανονικά. Και Γιώργος Τσιρώνης επίσης. Όλοι αυτοί ήταν μια ομάδα. Πάντα το θερόν, πολύ καλά. Όταν δεν έχει χάσει ο άλλος ποτέ, είναι ξεκάθαρο. Μέχρι τώρα το αποδεικνύει. Για να δούμε εδώ. Διαφορά των 17 είναι η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Βρίσκονται εδώ σήμερα. Ο Κουβέλης δεν έχω σε λύση εδώ, ο Γρηγόρης ο Κουβέλης. Μισή σεζόν τον έλεγα λάθος. Γελίζει. Αντίο, μας αγγέλνει βέβαια. Ο Δίνος Τσιαμαίτης παραχώρησε τη θέση του. Δεν θυμίζει με την ομάδα. Παραχώρησε τη θέση του στον Νίκο Τσιαμαίτη. Καλά, τον είδα, δεν επεκταράσεις. Τσιαμαίτης δεν αλλάζει από αυτό. Εδώ θα υπάρχει πάντα. Σε ποια ομάδα ήταν όμως, δεν θυμίζει. Στην Εμπόριο, εδώ. Ναι, έφτασε τελικό. Εδώ, αλλά στο τελικό δεν κατέβηκε. Στο στάδιο κάτω δεν ήρθε από αερογέφυρα. Μόνο αυτό θα κάνει. Δεν ξέρω πώς πήγε την Μαραντόνα. Ακριβώς. Τι αδέρφω. 36-16 διαφορά στους 20. Οι ομάδες επιστρέφουν μετά το time out, κάτι 5.42 για το ημίχρονο. Ο άλλος είναι τελικός, προβλέπετε την καταγωνιστή του Παντελή. Λίγο μην είναι καθυνά από ίδια. Θεωρητικά και αυτός με τις απουσίες είχε... Θα θυμίσαι με τα τριμποντάκια το ωραίο το κεφάρκες στο διαγωνισμό του Πόντο. Σωτηρόπουλος. Σωτηρόπουλος αποκλήθηκε από την Εμπόριο Αρμάνι. 21 πόντους με 5 τρίποντα. Δεν σταματάει όμως σήμερα. Απαντάει στο τρίποντο του Μπαρούχ, ξανασπέλνει τη διαφορά στους 20. Έχει δικαίωμα για δύο βολές με το φάουλ του Στεφανόπουλου. Yeah.
όμως αστοχή στην βολή. Εύστοχο στην δεύτερη, 39-20. Άρα θεωρείς θα πούμε και τελικό. Είναι κοντά βέβαια, από τις ωρέξεις του Τάγκα θα κρυθούν πολλά σήμερα. Για μάτις προσή. Βεβαίως. 42-20. Φοράς τους 22. Βαρέλη το βλέπω, βαρέλη το γαλάκι. Βότσανες ότι σε παραπονία του δεν γενοχλήσεις. Σε καλό. Ο Σταμός εδώ έκλειψε την μπάλα και την κράτησε όμως τον έλεγχο του. Είναι τεχνική ποινή στον Παρουχά. Μία βολή για τον Στεφανάτο. Για να δούμε. Είναι άστοχος, παραμένει το 42-20. Κύριος Γιατρής είναι άστοχος. Κερδίζει φόλο από τον Τασκούλη. Τέταρτο ομαδικό. Ούτε σας είναι 22, ούτε σας είναι 22. Σιρώνης για τρεις, όχι, δεν ήταν καλό το σου. Δεν βρίσκεται εσύ, η Kings να μην δωθεί. Το μάτς έχει ξεφύγει αρκετά, ο Κοκοτός κερδίζει το φαουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Σαφρόπουλος λένε ότι μπορεί να έρθει στο δεύτερο. Δεν νομίζω ακριβώς. Αν πάτε λίγο να γίνει. Αυτά διατηρεί. Έχουν κάνει ρηθρόλευκο με αυτό το πόδιο. Στέχο, Στέχο! Στέχο, η απουσία του Νίκου είναι αυτή που δεν έχει σήμερα το 7 στο γήπεδο. Η απουσία του Νίκου, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Λίγο στα πρόβλημα, λίγο σχήτως, λίγο όλοι. Ο σχήτως είχε 57 φορά, εφέτω. Πα όχι, έχει κάνει μεγάλες αλλαγές, νομίζω 10. Τι είναι. Περνάς εδώ κέρδος ο φάουλ. Εύκολα. Δύο στις δύο από Μάρλα. Είναι σκανδαλιτρόλευκα. Έτσι. Η διαφορά στους 25. Πρέπει να γίνουν μαγικά πράγματα.
ναι, μα δεν τα βάζω. Βλέπω ότι συνεχίζει να μην πηγαίνει κάτω στο άνω. Άμα μπαίνει μέχρι και αυτό. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλη βραδιά. Ποιον αριθμό φοράτε τώρα να μας πείτε, το 17. Ποιο. Ωραία, γιατί δώσατε το 7 γιατί το δώσατε. Το 7 γιατί... Μπήκε πιο γαύρος από αυτό. Πιο γαύρος. Είναι ο οποίος αλήθεια. Σήμερα ένα προγνωστικό για σήμερα. Αγνωριστείτε στην πορεία. Όχι, το άλλο. Όχι, μία η ώρα. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Στην πορεία θα γνωριστείτε και με τον άλλον. Πού θα πάει. Λοιπόν, 48-23, μία στις δύο είχε ο Ζαπαντιώτης στις βολές. Εγώ το σκέρδι σε φόρπα και αυτό στις βολές. Τα ειδικό του νερό κάτω έχει μέσα μάλλον. Το συντονιζόν στις δύο, παραμένει το 48-23. Βαρούγας, άστοχο σούτ, προσπάθεια βεβαιασμένη. Άρα κάποια παιδιά πήγαινε για πρώτη φορά στην δεν είναι κάποια παιδιά από τις άλλες ομάδες από την Βενά. Όχι, υπάρχουν αλλαγές βέβαια. Το 4 ακόμα του βλέπω δεν είχε παίξει κάποιος, είναι σε καμιά ομάδα. Μεταγραφή. Από τα μέσα του. Βέλης εδώ πριν που κάνει φάουλ ο Μεραγιάννης έκανε βήματα. Ο Μόντιο που Μπέκης ήταν από τα αγωνιστής της εμπορία του Ρούση γενιά. Έτσι δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι. Ο Βέλης ναι. Έπαιζε και αυτός χρόνια. Αυτό θα γίνεται όλη τη νύχτα. Πάλι 5-6 σίγουρα. Έχει μια κοσταριά σίγουρα σε αυτό το επίπεδο. 64 δευτερόλεπτα μας ενηθίσει, για το ημίχρονο. Νομίζω κάπου θα βγει. Για το 35 λεπτά θα παίξει στο τελευταίο πεντάλεπτο, θα τον βγάλει ο αδερφός του. Δεν ξέρω τι αμάξε, τι είναι καλύτερο από το πολιτικό σου τέχνη. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω. Πηγαίνει! Αριστερό και αριστερό. Ναι. Μπράβο. Ξεχνάμε ότι υπάρχει και η αποσία του Σβίκου, η οποία δίνει χρόνο συμμετοχή στο διαμάχη. Πολύ παλιά. Εντάξει, όχι, κάποιος αρχάνονταν. Το κάρι χάνει κάποιος, δεν θα πάρει σειρά. Το σύνδε φερό με τον προσπέτει. Πήγανε σε γρήγορα, πήγανε σε γρήγορα. Και σε μία τελικά θα πάει εμπόριο Αρμάνι. Δεν τον πολύ άκουγε. Όχι. Μένουν 8 δευτερόλεπτα, η επίθεση είναι για τους Kings. Με παίχτη και τώρα θα έρθει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 50-23 από την Μόρια Αρμάνι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 50-23 ανάμεσα σε Εμπόριο Αρμάνι και Αγρίνιο Kings. Εμπόριο Αρμάνι στην πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου. Σκιαμάκη σε Στεφανάτο, σε Αγγέλης Δάβλας και Ασκούλη στην πεντάδα. Σκιαμάκης εύκολος σε σούρτη ο πόντων. Διαφορά στους 29, 52-23.
Μπαρτέλη, βλέπω Καρέτσο στα εξωτερή στάδια. Πάντα. Πάντα, αυτά δεν αλλάζουν. Έπαιξε. Κανονικότατα. Τι εννοείς αν έπαιξε. Τα γνωστά του 20 κόντες, 25, τα αυτά που έκανε. Έχει πέσει την κανονικιάγη στο παιχνίδι. Να μιλήσουμε λίγο για τα μακαρόνια αυτά, τα πολυκαθρισμένα τα μακαρόνια. Δεν μας έχει καλέσει. Όχι, καλεί την ομάδα λέει. Ναι. Η ομάδα λέει ότι τους καλεί. Γιατί δεν πήγαμε κι εμείς σε τελικό και θα μας κάλεσε σίγουρα. Κάτι κεντρικά θέλει να έχει επίβλεψη, βλέπεις. Είναι συνήθεια από όλο το πρωτάθλημα αυτή, δεν κόβεται. Οι συνήθειες δεν κόβονται, Αντώνη. Από κάτω δεν είναι ο Τάκας καλά, βλέπεις. Ο Νίκος Τάκας. Διαμάντης ή κάτι. Εντάξει, θα αποδάρω στα εύκολα της Καμάκης. Ναι, εντάξει. Τώρα κλέβουμε εκκλησία. Είναι όρθιος ακόμα, δεν είναι πέσει. Δεν θα κάτσει. Δεν θα κάτσει ποτέ. Θα φύγει λίγο πριν την νίκη, βέβαια. Τα 3-23, οι διαφορές τους 30. Ο Ζαφίρης επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του Μπαλομέλη. Εκείνο το μάτσο το οποίο κοίταξε πρέπει να ήταν οι οποίοι το φέρανε κοντά, αλλά στο τέλος ήταν συνεχώ, έχασε δύο φορές με 20 πόντους και μάλιστα σε παιχνίδια που κρίνονταν σχεδόν από δεύτερο δεκάλεπτο. Το υλικό της φάρμαση το έχει αλλάξει εμπόριο. Εμπόριο. Με Τσιαμάκι, ε. Τσιαμάκι είναι Στεφανάτο, ο οποίος εδώ αφόγησε. Στεφανάτος ήταν τραυματίας ένα διάστημα. Και με τον Χρήστο το Σταυρόπουλο, βέβαια. Έφτιαξε ο Στάρο. Πόνες η απώλεια από την Ιταλική. Βλέπαμε να το πάρουν. Το παράκαναν. Μήπως είναι για άλλο πρωτάθλημα. Αφήνει μισό πνευμόνι μέσα στο γήπεδο και μετά βγαίνει, δεν είναι. Παρά.
96. Δεν μπορεί, έπαιζε. Δεν μπορεί. Γιώργος Τσιρούνης, αυτός είναι. Αυτό είναι από μόνος του τίτλος. Έχει πάει στο προτσέσιο, δεν πάω το πλήσιο το παραδείγμα. Δεν πάει στο λιπερό. Όχι. Κοίτα που θα πάει το πρώτο του τίτλο με τα ρηχνόλεπτα. Να το, ναι. Το φάουλ εδώ από το βάλω. Τον έφαγε στο μόνο. Τον έφαγα. Μάγκα δεν καταλαβαίνει αυτό. Βέβαια, να πούμε Παντελείο και ο Τσιαμάγκης. Τώρα βλέπεις το Λάσο που κύχει το παξιλό. Τώρα δεν είναι συνήθεια για να ξεκινήσω. Δηλαδή νομίζω ήταν παίκτης, τώρα προπονητής στο επόμενο τουρνουά παράγοντας. Παράγοντας. Γιατί ετοιμάζεται. Η ομάδα του κερδίζει 31 πόντους και αυτός κάνει σαν να το παγγέλνει στον πόντο. Έρχεται αυτό το καλάθι γι' αυτό. Πρέπει να τους κρατάει σε γρήγορο. Είχε το καλάθι του Τσαγκαράκη και... Δεν τον ξαναχώνουν οι παίχτες του. Θα πούμε κέρδη τώρα στο δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς. Στο δεύτερο αυτό είναι. Θα μετακριθεί από τις ορέξεις του Τέγκα. Εσύ δίνεις φαβόρι ποιον όμως. Τώρα πες μου. Θεωρητικά πιο γεμάτο ρόστερ. Έχει φάρμαση. Βέβαια υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το ακριβώς. Τον Τάγκα. Ο οποίος μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα, μπορεί να είναι μια ομάδα μόνος του. Ο φίλος του Καρέτσος είχε φτιαχτεί πολύ γι' αυτό. Έτσι να τα λέμε και αυτά, είχε πολύ στρωμένη ομάδα. Είχε αλλάξει την ομάδα στην Ελλάδα. Είχε αλλαγές, είχαν παίξει και μαζί, κάνανε και προπονήσεις. Εδώ ο Σιαμάκης κόβει κιόλας τον Τσιρούνη, ο οποίος στη συνέχεια κάνει βήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Βλέπω από εδώ, έχει βάλει ένα-δύο φυλακιά. Μπορεί. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ένα-δύο το βλέπω. Φυσικά θα ότι μαζί με το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς ξεκινάει και ένα άλλο παιχνίδι. Θα μπορούμε να μιλάμε και γι' αυτό αν θες. Εντάξει, εννοείται. Σήμερα ναι. Thank you.
ερώτηση. Ποιο είναι το ρεκόρ τριμπότων στην διοργάνωση? Το έχει περάσει, άμα είναι 8, το έχει περάσει γιατί είναι σίγουρα, 6-7 ο Τσιτσικάο. Ωραία, το κάνουμε ένα βίντεο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον πάγκο εδώ, ο Παντελή μου, της Εμπορίου, ότι άμα πάνε άλλα 5, είναι το νούμερο να ρέχω να μένει στις χώρα στο μπασκετάκι. Κάτσε πιλιστικό. Time out. Στεφανάτος, ακόλουθησε. Εντάξει, μάλλον κάποιος θα αφήσει έξω γι' αυτό. Είσαι time out 30 πόντους, Παντελή. Κάποιον θα αφήσει έξω. Εύκολος ο Ζαπαγιώτης, time out. Με το σκορ στο 63-27. Μήπως έχεις βάλει το χέρι σε εσύ. Η φάρμαση φοράει τα πάντα. Η μπλε έχει το όνομά μου, αλλά τα πράσινα φοράνε. Τι μπορεί να είπε ο Τσιαμάκης στην Ταϊμά? Μάλλον ήθελε να διώξει τον Νίκο. Για να ξεκουραστεί, αλλά το κρατάει τον Νίκο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σιαμάκης, ο οποίος από ό,τι μας είπε δεν θα το ξαναδούμε στο κύπελλο, τελείωσε τον αγώνα με 8 τρίποτα παλαιγή. Απλά εδώ να αναφέρουμε ότι το ρεκόρ τριπόντων στη διοργάνωση όλων των διοργανώσεων στην χώρα το έχει ο κύριος Σύνδρος με 14. 14, καβαλέντια, ναι. Ήτανε μακριά. 13 και ο Παπουτσής. Ότι αυτά τα ρεκόρ κρατάνε από τη σεζόν 15-16. Δεν έχουν σπάσει. Τέτοιο θα ακούσει, μπορεί να γυρίσει. Τέτοιο θα ακούει και μπορεί να γυρίσει. Εγώ τι είπα, να κάτσει. Ποτός. Ανέβηκε, λέει, αυτό και σε πήρε το φάουλ. Επίσης, να σηκώ ότι το ρεκόρ πόντων το έχει ο κύριος Τραταριδάκης με 75 πόντους. 75 δεν έχουμε στο μάτς, κάτσε. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει εκείνο το βράδυ και με 75 πόντους. Νούμερο 2, να σου πω, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Το νούμερο 2 το έχει ο Πρόκος με 56 πόντους, ο οποίος Πρόκος είναι στον τελικό της Δευτέρας στην Elite League στην Αθήνα. Είναι ο Μαρκέλος με 55, ο Ξανθόπουλος με 55. Πάλι ο Μαρκέλος με άλλη ομάδα 53 και ο Πλακογιαννάκης με 53 πόντους. Τι έγινε, κύριε Λαδάλια? Έλατε. Έλατε.
πέμπτη της διαφοράς στα 70 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Ο Φίλιππος είναι 40 δευτερόλεπτα, όχι. 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 Αλλά πόσο χρόνο, όταν έπαιζε μπάλα, πόσο ήταν, 10. Ο Φίλιππος είναι γεννημένος ή το 83 ή το 84. Είναι δύο, νομίζω το 83. Μάλιστα. Δύο χρόνια τουλάχιστον μικρότερος από μένα. Κάτι κάνετε εδώ στο άκρο. Δεν φαίνεσαι στο μικρότερος. Κάτι στο ζωή. Είναι μεγαλύτερος από όλους μας. Και φαίνεται ο μικρότερος από όλους. Να μας πει τι κάνει. Πώς κάνετε τίποτα από ό,τι είσαι τόσο αγρίο και δεν μας τα λέτε. Εντάξει, είναι ο μεσαίος, να το διορθώσουμε, υπάρχει ο Κώστας. Λάθος την πάσα, παραμένει το 70-29. Άκοχος, 70-29, σκορ τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα για το τελευταίο δεκάλεπτο διαδικαστικό. 70-29. Οι Kings με Γρηγόρη Κουβέλη, Μπαρούχατση, Ρόνι, Ζαπαδιώτη και Στάμο. Δάρλας, Κοζωτός, Καραγιάννη, Αγγέλης και Χασκούλης. Η πεντάδα για την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία προηγείται με 41 από τη διαφορά. Κλείστηκε και αστόχησε. Το τρένο ξεκίνησε, αλλά έχασε κάπου την πορεία του εδώ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε λεπτά τα παιδιά που δεν έχουν και πάρα πολλά καλά. Η ταχεία που ονομάζεται Δημήτρης Κοβοντός ξεκίνησε την προσπάθεια, αλλά έχασε το δρόμο της. Αυτός πέσει πολύ. Ο Κοβοτός όχι. Δεν του δίνει ευκαιρίες ο coach. Δεν του δίνει μεγάλο χρόνο ο coach. Δεν είναι. Στον Μπαρούχα. Έτσι, 70-34 μειώνει ο Χρήστος Στάμος. Ανάμισε! Σαμπάρα, σαμπάρα. Η Σοφία μας δίνει, κύριε Παντελή. Πού είναι η Σοφία? Έλατε! Το εμφανιζόμενος στο μπασκετάκι ρε φέτος ευθύματα εδώ. Κουβέλης για 3. 70-37. Αγγέλης πάει προς τα μέσα, αφήνει την
σερβίρε ο Κοκοτός. Επιθετικό φάουλ εδώ από τον Αγγέλη. Ο Αγγέλη σε ένα παιχνίδι το στα τελευταία λεπτά. Μένει αρκετός χρόνος, Αντώνη, αλλά εντάξει. Από τον MVP της αναμέτρησης. Ο Δάριλας στο χ κάτω από το καλάθι. Τσαγκαράκης κέρδισε φάουλ. Όλα αυτά είναι διαδικαστικά παρότι ο χρόνος είναι αρκετός. Άστοχος και στη δεύτερη την πόρτα από τον Μπόκα. Ο
στο ματς. Φόδωρο Κουβέλη, 72-43. Σε διαφορά πέφτει κάτω από τους 30. Στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει βάλει 2 πόντους έτσι. Ήτανε 70-29 και έχει γίνει 72-43. 14-2 δημιουργήσε. Το καλάθι, αστοχή όμως, Ματούλας έκλεψε. Μπορούμενο στον εθνιδιασμό καλάθι και φάουλ, 72-45. Yeah!
ότι ετοιμάζεται για να περάσει μία assist στο Κοκοτό αν ευστοχίσει έστω σε μία από τις δύο βολές ο Δάρλας. Είναι φίλοι, ξέρεις, αυτοί οι δύο. Ο ένας της γραμματείας με το Κοκοτό είναι φίλο. Με γι' αυτό περιμένει με αγωνία τώρα. Στα 100 δευτερόλεπτα όλα αυτά. Δάρλας ευστοχή, να και assist από τον Κοκοτό λοιπόν. Πέρασε η assist. Να το. Μία στις δύο, 73-46, όλα γίναν για το Δημήτρη Κοκοτό. Ο οποίος πήρε για το rebound και τρέχει. Όταν τα λένε coast to coast, έτσι, καλά τα λέμε, Αντώνη. Μακρύνει παλιά στο πουθενά στα 45 λεπτά. 73-46 το σκορ. Το έχουμε ξεχάσει λίγο. Καραγιάννης για τρεις. Αστοχή. Καλωμένος με διπλή προσπάθεια ευστόχησε, 73-48. Αυτό είναι το τελικό σκορ, καθώς η Emporio Armani δεν θα κάνει επίδεση. Η Emporio Armani είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού, κερδίζοντας τους Agrinio Kings